Κάπως μπασκετικά το έχουμε ξεκινήσει. Η Νατάσα βγήκε με το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε ασχοληθεί με celebrity crushes, η Μπι είχε βγει με το LeBron James και σκέφτομαι ποιος μπορεί να είναι ο αντίστοιχος του LeBron James τώρα στην Ελλάδα. Έλα Μπι να μας πεις. LeBron James. Αχ, LeBron. Φιλιά μου, LeBron. Τι. Και τώρα, λοιπόν. Τι. Για μένα δεν συγκρίνεται με κανέναν ο LeBron. Ούτε με τον Jordan. Τώρα, δηλαδή, που σε ακούει, τώρα που σε ακούει, να πούμε... Ναι. LeBron, είσαι για πάντα στην καρδιά μου, μοναδικός και ένας. Πες το λίγο στα αγγλικά, όμως, αν γίνεται. You are the only one for me. You and I only, και τέτοια. Και καρδούλα. Λοιπόν, λοιπόν ναι, είπα να μην πάω σε μπάσκετ εγώ, να πιάσω μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, ναι, ένα άλλο επάγγελμα. Και γενικά εμένα μου αρέσουν τα αστεία αγόρια. Ναι, να έχουν πολύ χιούμορ. Ναι. Είναι το νούμερο ένα. Εκτός από το, αν είναι ο LeBron James που δεν με νοιάζει, ντουβάρι να είναι. Τι είναι αυτά που ακούγονται σήμερα εδώ? Ποιος είναι αυτός ο πολύ αστείος? Ο Γιώργος Ελιανός. Α, είναι πολύ... Ο Γιώργος είναι και πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίο αγόρι είναι, ναι, εννοείται. Έχετε πιάσει όλους τους παντρεμένους με πολλά παιδιά εδώ σήμερα για να ξέρω αυτό τον τίτρο. Θεωρητικά είμαστε σε ένα άλλο σύμπαν. Καλά, εννοείται ότι είμαστε σε ένα άλλο σύμπαν. Είναι πανελεύθερος. Δεν έχει τίποτα, καμία υποχρέωση και είμαστε όλοι στα 24. Και εσύ. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Τώρα ο Γιώργος είναι πιο καλός από ό,τι όταν ήταν 24. Αλλά τέλος πάντων τώρα, δεν έχει σημασία όλο αυτό. Εσύ βγαίνεις με τον Γιώργο. Ναι, με τον Γιώργο τον Λιανό. Βγαίνουμε και πάμε για παγωτό. Και θα φάμε μάγκο παπάγια παγωτό, γιατί είναι η γεύση του λόγω εκπομπής. Θα τρελαθώ, έχει σκεφτεί και αυτό. So thoughtful. Για να μας ακούει και ο LeBron. Ναι. Έχεις να πεις κάτι ότι βλέπουμε παίρνουμε? Ό,τι βλέπουμε παίρνουμε. Είναι αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα είναι, αλλά η Νατάσα, ας πούμε, δεν είναι μαζί με τη Σιμών και τη Ζέτα. Είναι τώρα η Νικολίντα. Ναι. Δύο έβαλες. Καμιά φορά όταν στα λέω αυτά, με κοιτάς με ένα ύφος. Πάντα τις απορίες, τύπου, τι άλλο θα μου πει αυτή η κοπέλα απέναντί μου. Ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από τη Ζέτα που έχει βάλει δύο. Ωραία. Γεια σου, Μπι. Γεια. Ήμουν ανάμεσα στο 2 και στο 3. Ενώ μ' αρέσει... Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μου κάνει πολύ κοντά ξεσμένα στυλ που έχουμε ξαναδεί. Λίγο δετό, λίγο τζιν, λίγο μία φούστα πάνω από παντελόνι. Είναι φόρεμα. Α, είναι φόρεμα αυτό. Ναι. Α, απλά το έχω βάλει για πανοφόρι αυτό, να μην βγω με το ραντάκι. Ναι. Το βρίσκω χαριτωμένο. Δεν μου πολύ ταιριάζει. Δηλαδή όπως έχω στη φαντασία μου το Γιώργο. Δηλαδή ότι δεν πάει κάτι τόσο χαριτωμένο. Μου πεις πάμε για παγωτό. Με τον Γιώργο του Λιανό δεν πάει χαριτωμένο. Ναι. Okay. Από αυτό που βλέπω τέλος πάντων το παρουσιαστικό του, νομίζω ότι είσαι λίγο πιο χαριτωμένη. Ναι, το έχω στο μυαλό μου, το είχα. Ότι σε ένα πρώτο ραντεβού, εγώ θα πήγαινα πάντα χαριτωμένη. Με έναν άνθρωπο. Δεν θα πήγαινα ούτε υπερβολικά σεξι, ούτε υπερβολικά εκτεθειμένο το σώμα μου. Καλά γενικότερα έτσι κι αλλιώς. Αλλά πάντα θα πήγαινα χαριτωμένη και γι' αυτό πάντα τα πρώτα μου ραντεβού είναι πάντα σε χαριτωμένα σημεία. Δηλαδή θα πάω να παίξω games, θα πάω για παγωτό, θα πάω για καραόκε, θα κάνω πράγματα φρέσκα. Δεν θα κάνω date βαρύ ποτέ.
Στα πρώτα ειδικά ραντεβού. Σε πρώτο ραντεβού έχεις πάει καραόκι. Εννοείται. Τι λες τώρα. Μιλάμε για σοβαρό ρίσκο τώρα η κατάσταση. Μα να γελάς, να δεθείς με τον άλλον άνθρωπο, να έρθεις κοντά, να είναι άνετα. Να, θα κάθομαι απέναντι να τρώω και να μιλάω. Τι να πούμε, εντάξει, ωραία. Βαρετό. Δεν είναι πάντα έτσι. Για μένα λέω πως είναι. Ο καθένας λειτουργεί προφανώς διαφορετικά. Ναι, και μου κλωτσάει και λίγο η λεοπάρη τσάντα που έχεις επιλέξει. Οκ. Okay. Αυτό. Ενώ μου αρέσει σαν στυλ, νιώθω ότι ξέρεις, είναι κοντά σε αυτά που έχουμε ξαναδεί και το βρίσκω λίγο πιο cute για το συγκεκριμένο κράσου. Ωραία. Cute για λιανό. Σιμών. Τι έγινε. Μου έσπασε το κόσμο. Τώρα. Μόλις. Αλλά μη σας αποσυντονίζετε, θα το φτιάξω. Λοιπόν, μπι. Βγάλε τα γυαλιά σου, παιδί μου. Ναι, συγγνώμη. Πόσο να κάνω, δεν ξέρω. Ήταν και το κόσμο με κατά αυτό, ναι. Λοιπόν, μου θυμίζεις κάτι από το προηγούμενο επεισόδιο με τα μπουζούκια και το no pants. Είναι κάτι σε εξυλεγμένο. Δηλαδή, όλα αυτά, δηλαδή το προηγούμενο ήταν πάλι το τζιν, είναι σαν να είναι πάλι το τζιν με το μητερό παπούτσι, το όχι πολύ ψηλό τακούνι, απλά το τζιν δεν έχει στρας. Και αυτό είναι μνιούλ και το άλλο ήταν παπούτσι κανονικό. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Όχι, και το άλλο ήταν μητερό με λουράκι, δεν ήταν πίσω. Κλειστό μητερό με αυτό λουράκι είναι πίσω. Εντάξει, όταν το φοράς το τζιν δεν βλέπω τη λεπτομέρεια. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πάλι τη ίδια φιλοσοφία. Πάλι ένα τζιν χωρίς τρασάκια και όλα αυτά. Το πουκάμισο μου θυμίζει το no pants. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έφερες κάτι το οποίο να είναι τελείως διαφορετικό. Είτε από το, δηλαδή αυτό το ντύσιμο έχει, τα ίδια, έχει στοιχεία και από το προηγούμενο επεισόδιο από τα μπουζούκια και από το προηγούμενο από το no pants. Αυτό αρχικά με ενοχλεί. Το τσαντάκι μου αρέσει πάρα πολύ με το ροζ πουκάμισο. Το πουκάμισο πάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ πώς ταιριάζει. Θα ήθελα ξανά πάλι ακόμα περισσότερο σε αυτό το outfit. Πιο ψηλό παπούτσι. Γιατί. Όχι, μόνο όταν βγαίνει πρώτο ραντεβού, τι τακούνι. Όχι, έχει πολύ ωραίο κορμί, ρε παιδί μου. Και πολλές φορές φοράς, επειδή φοράς και πιο φαρδιά, είναι σαν να το ρίχνεις προς τα κάτω. Ενώ έχεις ωραία πλάτη. Δηλαδή είσαι ωραία. Θα πήγαινες για παγωτό με 12-ποντο. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Όχι, δεν θα πήγαινες για παγωτό με 12-ποντο. Απλά τότε να άλλαζες παντελόνι. Ή να άλλαζες τις φόρμες των ρούχων που έχεις επιλέξει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ενώ έχεις πολύ ωραίο σώμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σώμα σου. Ευχαριστώ. Στο έχω ξαναπεί βασικά. Νομίζω ότι με αυτά τα παπουτσάκια που είναι πιο χαμηλά και με τα φαρδιά αυτά, σε ρίχνεις. Αυτό το κόκκινο φόρεμα δεν μου αρέσει καθόλου. Πρίμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καθόλου δεν μου αρέσει. Ίσως θα ήθελα. Πάρα πολύ. Βασικά, ίσως να μην ήθελα και τίποτα. Να ήθελα μόνο αυτό το πουκάμισο με ένα ωραίο. Αλλά αν είχα μόνο αυτό το πουκάμισο, δεν θα σου θύμιζε τα προηγούμενα. Θα σου θύμιζε ακόμα πιο πολύ. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αφού το έχεις. Δουλεύω τώρα πάνω σε αυτό. Να μην σου αλλάξω τελείως το στυλ, να σου πω. Θα ήθελα μία κοντή φούστα ή ένα αθλητικό ή ένα καπέλο. Καλά, ό,τι και να. Ενώ πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό εννοώ, σε αυτό που έχεις ήδη. Mm-hmm. Αυτό. Σούπερ. 2,5 ώρα μέσα στο σώμα. Ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να δούμε.